Το όπλο παραπόδα είναι για την ώρα Τουρκία, Αζερβαϊτζάν και Αρμενία μετά την πρόταση Ερντογάν στο Γερεβάν για συνομιλίε για τον Αγκόρνο Καραμπάχ και την αναμονή απάντησή του. Όπως αναφέρει σε σχετικό με το θέμα άρθρο τουρκικό μεσομαζικής ενημέρωσης, η Τουρκία έχει επεκτείνει μία πρόταση να ηγηθεί τριμερών συνομιλίων για την περιοχή Καραμπάχ του Αζερβαϊτζάν με τη συμμετοχή αυτών των δύο χωρών και της γειτονικής Αρμενίας, ενώ εξέφρασε επίσης την ετοιμότητά της για τετραμερείς συζητήσεις που θα περιλαμβάνουν τη Ρωσία, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan. Σε προγενέστερο άρθρο μα, αναφερθήκαμε στην ετοιμότητα τη Τεχεράνη για νέο πόλεμο στον Αγκόρνο Καραμπάχ μεταξύ Αζέρων και Αρμενίων και στι απειλέ τη Τουρκία για υποστήριξη του Ιράν στην Αρμενία. Όπου επισημάναμε ότι η απειλή μια νέα σύγκρουση μεταξύ των δύο βόρειων γειτόνων του Ιράν οδηγείται από τον διάδρομο Ζαγκέζουρ που θέλει να δημιουργήσει το Αζερβαϊτζάν για να συνδέσει την υπηρετική χώρα με την αυτόνομη δημοκρατία του ΝΑΧΤΣΙΒΑΝ. Η Τεχεράνη δεν βλέπει καθόλου με καλό μάτι την χερσαία διασύνδεση Τουρκίας-Αζερβαϊτζάν αφού αυτή θα επεκταθεί μέσω της Κασπίας, συνδέοντας τις χώρες του τουρκικού κόσμου εμπορικά, οικονομικά και στρατιωτικά, δημιουργώντας ένα τουρκικό ΝΑΤΟ στα σύνορά του. Επίση, είναι γνωστή φιλοξενία στο έδαφο του Αζερβαϊτζάν η Ισραηλινή βάση παρακολούθηση του Ιράν, οπότε και είναι επακόλουθο η Τεχεράνη να είναι εχθρική απέναντι στον Πακού. Στην εξίσωση, η Ερμενία έβαλε πρόσφατα και τι ΗΠΑ από τις οποίες ζήτησε τη δημιουργία διεθνούς μηχανισμού εγγυήσεων ασφαλείας της, οπότε και αναμένει την εκδήλωση του αμερικανικού ενδιαφέροντος. Στην κίνηση αυτή προέβη η Αρμενία, η οποία δηλώνει απογοητευμένη από τη στάση του Πούτιν στον πόλεμο στον Αγκόρνο Καραμπάχ, ο οποίο ουσιαστικά την άφησε βοήθητη απέναντι σε ένα υπερεξοπλισμένο Αζερβαϊτζάν που είχε την πλήρη στρατιωτική υποστήριξη της Τουρκίας. Από τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι διανύουμε περίοδο με έντονο διπλωματικό παρασκήνιο για τη διάνοιξη του διαδρόμου Ζαγκεζούρ από το Αζερβαϊτζάν για να συνδέσει την υπηρετική χώρα με την αυτόνομη δημοκρατία του Ναχτσιβάν και συνδέοντας εδαφικά τους Αζέρους με την Τουρκία. Θεωρούμε κατά την εκτίμησή μας ότι οι ΗΠΑ Πολιτείες Αμερικής μέσω της άσκησης ειρηνευτικής αποστολής με την ονομασία Ingle Partner 2023 που διεξάγεται από τις 11 έως τις 20 Σεπτεμβρίου στην Αρμενία δείχνουν τις προθέσεις τους για περαιτέρω εμπλοκή στη διένεξη Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.